Εδώ και 50 χρόνια γιορτάζουμε την ημέρα της Γης. Γιορτάζουμε την απαρχή του διεθνούς περιβαλλοντικού κινήματος, του σύγχρονου περιβαλλοντικού κινήματος, αλλά είναι και μια ημέρα έμπνευσης για δράση από περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Φέτος η ημέρα της Γης γιορτάζεται σε ιδιαίτερες συνθήκες, μιας και ο κοροναϊός μας έδειξε σε όλους το πόσο αναπάντεχα μπορούν να έρθουν μεγάλες αλλαγές στις ζωές μας, στις ελευθερίες μας, στην ίδια την οικονομία. Όμως μας έδωσε και την ευκαιρία να ρίξουμε λίγο τους ρυθμούς μας, να σκεφτούμε λίγο περισσότερο για το τι πραγματικά έχει αξία στη ζωή, να περάσουμε περισσότερο χρόνο με τις οικογένειές μας. Πολλοί από εμάς βρήκανε την ευκαιρία να ασχοληθούν λίγο παραπάνω με τον κήπο τους, με τον μπαλκόνι τους, πρασινίζοντας τον μπαλκόνι τους ή και με τη γη. Μας έδωσε επίσης την ευκαιρία να αξιολογήσουμε και να εκτιμήσουμε ξανά την αξία της εργασίας, αλλά και την αξία του δημόσιου ανοιχτού χώρου. Για όλα αυτά πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και μετά τον κορονοϊό, την επόμενη ημέρα, και ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη δική μας υγεία, θωρακίζοντας και την υγεία του περιβάλλοντος. Και όσο τώρα προφυλασσόμαστε και προσπαθούμε να τονώσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα, αξίζει να γίνουμε και εμείς οι ίδιοι το ανοσοποιητικό σύστημα του πλανήτη, τον οποίο τον έχουμε φέρει στα όρια του. Όμως η γη μας θα συνεχίσει να υπάρχει και χωρίς τον άνθρωπο. Γι' αυτό φέτος, σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, η προστασία των οικοσυστημάτων παίρνει μια άλλη αξία, γιατί έχει να κάνει με την επιβίωση της ίδιας της ανθρωπότητας. Γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να διεκδικούμε για περισσότερο πράσινο, περισσότερα δέντρα, περισσότερους ανοιχτούς δημόσιους χώρους για όλους. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο φάρος, μία από τις αιτίες που δημιουργήθηκε ο φάρος, ήταν η ανάγκη για την τόνωση του πρασίνου στην Αλεξανδρούπολη. Το να φυτέψουμε δέντρα είναι ο πιο φθηνός, αποδοτικός, όμορφος και ενδυναμωτικός τρόπος να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας μέσα στην πόλη. Και συγχρόνως να επιτελέσουμε κάποια ωφέλη, να δώσουμε κάποια ωφέλη στο παγκόσμιο οικοσύστημα. Ζούμε σε στιγμές κλιματικής κρίσης, όπου όλοι, είτε είναι ένας άνθρωπος, είτε είναι μια κοινότητα, είτε είναι ένας δήμος, μια χώρα, ολόκληρη παγκόσμια κοινότητα, πρέπει να καταβάλει μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια ώστε να ανταπεξέλθει και να ανταποκριθεί σε μια άνευ προηγουμένου κρίση. Όλος ο κόσμος έχει σηκωθεί στο πόδι. Ιδίως οι νέες γενιές, εδώ και 1,5 χρόνο, βγαίνουν στον δρόμο και διαμαρτύρονται και ζητούν πιο φιλόδοξες πολιτικές. Αυτό, όσοι εκπροσωπούμε κόσμο σε δημόσια φόρα και σε δημόσιες θέσεις λήψης αποφάσεων, έχουμε χρέος να το ακούσουμε και να ανταποκριθούμε. Ως απόκριση αυτών των αιτημάτων ήρθε και η πρότασή μας για μια γενναία φύτευση της τάξης των χιλιάδων δέντρων εντός του αστικού ιστού της Αλεξανδρούπολης. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό ώστε να μπορέσει να θωρακίσει τόσο το αστικό περιβάλλον, αλλά πάνω απ' όλα την υγεία μας, γιατί τα δέντρα σήμερα δεν είναι απλώς στοιχεία αισθητικής ομορφιάς μέσα στο δημόσιο χώρο. Τα δέντρα είναι υποδομές δημόσιας υγείας. Και εδώ και μερικούς μήνες έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά ποια είναι η αξία της δημόσιας υγείας. Δεν αρκεί μόνο να επιβάλλουμε περιοριστικά μέτρα στους πολίτες. Οφείλει το κράτος, οι δημόσιες υπηρεσίες, να θωρακίζουν και τη δημόσια υγεία με τέτοιου είδους υποδομές που κοστίζουν πολύ λιγότερο από τα κρεβάτια μιας εντατικής και παρέχουν πολλά περισσότερα ωφέλη για την υγεία των ανθρώπων.